χειροπέδες για 4 ακόμη άτομα, μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δρούσαν στην Βόρεια Ελλάδα και στην περιοχή των Σερών, οι οποίοι εξαπατούσαν ηλικιωμένα άτομα, προφασιζόμενοι ηλεκτρολογική βλάβη ή και με άλλα προσχήματα, έμπαιναν στα σπίτια τους αφαιρώντας χρήματα και κοσμήματα. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κατερίνης συνέλαβαν με εντάλματα σύλληψης του ανακριτή Κατερίνης ακόμη 2 γυναίκες και 2 άνδρες, όλοι τους Έλληνες, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ηλικίας από 32 έως 48 ετών. Άγνωστοι δράστες στις βραδινές ώρες της Τετάρτης έδεσαν με σκηνή και γκρέμισαν μία από τις πετρόχτιστες κολόνες περίφραξης του πρώτου παιδικού σταθμού Χρυσούπολης. Το κτίριο κατασκευάστηκε πρόσφατα και λειτουργεί τα τελευταία 3 χρόνια και είναι πραγματικά λυπηρό το γεγονός ότι κάποιοι, χωρίς λόγο και χωρίς αιτία, θέλησαν να καταστρέψουν τη δημόσια περιουσία που ανήκει στους πολίτες και στα παιδιά της Χρυσούπολης. Πάνω από 263 κιλά κατέργαστης κάναβης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σε θαμνώδη περιοχή στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης, όπου εντοπίστηκε 76χρονος, ο οποίος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Την υπόθεση χειρίστηκαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι στο πλαίσιο κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών και αστυνομικών ερευνών κατάφεραν να εντοπίσουν μεγάλη ποσότητα κατέργαστης κάναβης σε θαμνώδη περιοχή στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί εντόπισαν επιμελώς κρυμμένους ανάμεσα σε θάμνους 8 σάκους που περιείχαν 200 νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 263 κιλών και 840 γραμμαρίων. Το μεσημέρι της Τετάρτης εντοπίστηκε από τους προαναφερόμενους αστυνομικούς ο 76χρονος, ο οποίος μετέβη στο σημείο επιτηρώντας το χώρο απόκρυψης των ναρκωτικών όπου και συνελήφθη.